Αλλάζουμε θέμα, νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση του Κολονού και τον Νίκο Ανοχίσπο που φέρεται να πήγαινε το κορίτσι ο Ηλίας Μίχος, φέρνει στο φως απόψε το Σταρ. Εκτός από την 12χρονη, μια γυναίκα καίει το Μίχο με την κατάθεσή της στις αρχές, όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου. Η γυναίκα που καίει τον Ηλία Μίχο για τον Νίκο Ανοχής είναι εκείνη που μισθώνει και το ακίνητο. Η κατάθεσή της δίνει νέα στοιχεία για την έρευνα. Λίγες ώρες μετά η μικρούλα επιβεβαιώνει στις αρχές, δίνοντας την τρίτη κατάθεση, ότι ο Μίχος την οδηγούσε σε ραντεβού σε συγκεκριμένο οίκο ανοχής στην περιοχή του Κεραμικού. Η γυναίκα αποκαλύπτει και το πρόσωπο που διαχειρίζεται τον οίκο ανοχής. Το Μάιο του 2022 πήγα στο στούντιο για να πάρω το ενίκιο των 300 ευρώ. Και τότε είδα έναν άντρα να βγαίνει από τον οίκο και μετά από λίγο να βγαίνει μια κοπέλα, η οποία μου φάνηκε πολύ κάτω των 18 ετών και μου έκανε τεράστια εντύπωση. Όταν είδα στην τηλεόραση τον Μίχο, ήμουν σίγουρη ότι είναι αυτός ο άντρας που είδα τον Μάιο να βγαίνει από τον οίκο ανοχής. Ο Μίχος μόλις με είδε στα δικαστήρια πάγωσε. Το στούντιο εδώ και 6 χρόνια το εκμεταλλεύεται ένα άτομο με το όνομα Β, ο οποίος και το διαχειρίζεται. Η 12χρονη αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι ο Μίχος τον Νίκο Ανοχής χτύπαγε το κουδούνι και του άνοιγε ένας άντρας. Το κορίτσι τον περιέγραψε ενώ μετέφερε και τα λόγια του συγκεκριμένου άντρα στο Μίχο. Τι κάνεις ρε, αυτή είναι μικρή και θα μπλέξουμε, είπε. Οι αστυνομικοί καλούν σε καταθέσεις τις γυναίκες που δουλεύουν στον Νίκο Ανοχής. Από τα όσα έχουν πει, προκύπτει ότι ο 53χρονος είχε πάρει όλα τα μέτρα ώστε να μην δουν το κορίτσι. Εκτός από τον άντρα που περιγράφει το παιδί. Όλες συζητήσαμε το θέμα όταν το είδαμε στις ειδήσεις. Μιλήσαμε και για το κορίτσι. Ποτέ καμία από εμάς δεν είχε δει κορίτσι τόσο μικρό να μπαίνει μέσα σε οίκο. Εμείς ζητάμε ταυτότητα όταν βλέπουμε κορίτσια που μοιάζουν πιο μικρά. Στο σαλόνι, όταν μπαίνει κάποιος, υπάρχει κάποια γυναίκα που κάνει υπηρεσία και βλέπει ποιος μπαίνει. Το κορίτσι στην κατάθεση του περιγράφει ασύλληπτες καταστάσεις σε σχέση με τους πελάτες και τον οίκο ανοχής. Ήξερες ότι θα πάτε εκεί? Μου το έλεγε. Πώς σου το έλεγε? Ότι θα πάμε στο. Τι σου είχε πει? Ότι θα πηγαίνεις εκεί και θα κάνεις κάτι με άντρες. Είχες βρεθεί με κάποιους μέσα στο αυτοκίνητο και μετά πήγατε στον Νίκο Ανοχής? Ναι. Για όσους δεν ήθελαν απευθείας σε επαφές, ο Μίχος είχε λύση. Άνοιγε επικοινωνία μέσω Skype Messenger και έστελνε live γυμνά βίντεο του κοριτσιού. Ο φάκελος με τα ονόματα που έκαναν live streaming είναι ήδη στα χέρια της ανακριτρίας.